Φίλοι και φίλες του Word of God, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό και για αυτή την ημέρα, την οποία αξίως ο Θεός να βρεθούμε εδώ μπροστά σε εσάς με την εκπομπή «Επί το Λόγος». Μια εκπομπή που κάθε Τρίτη, απόγευμα, διεισδύει μέσα στα Ιερά Γράμματα, περπατάει μαζί με τον Ιησού Χριστό στις Άγιες Βουλές του Θεού και αντλεί μέσα από αυτά διδασκαλίες, παραδείγματα, εισόφελος όλων ημών που ζούμε σε αυτόν τον παρόντα πονηρό και διαστραμμένο αιώνα, για να μπορέσουμε να γίνουμε οικοί του Θεού, να γίνουμε φίλοι δηλαδή του Θεού, να γίνουμε άνθρωποι οι οποίοι θα περπατήσουμε στο Άγιο και ευλογημένο θέλημα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Και βέβαια ο άνθρωπος από μόνος του, όσο και καλός ή ενάρετος να είναι τελικά, εν τέλει δηλαδή, δεν θα μπορέσει να πράξει το θέλημα του Θεού εάν πολύ απλά να πούμε, όπως συνηθίζουμε και λέμε, δεν πιάσει στα χέρια του το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι η δύναμη προς σωτηρία εις πάντα των πιστεύοντα. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού δίνει στον άνθρωπο αυτό ακριβώς που χρειάζεται για να μπορέσει να πλησιάσει στον Άγιο Θεό, να τον γνωρίσει, να μάθει από αυτόν και εν τέλει να απολαύσει τις μέγιστες και τις τίμιες επαγγελίες τις οποίες ο Θεός έχει για εκείνον. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όπως κάθε φορά στην εκπομπή μας, διαλέγουμε ένα κομμάτι μέσα από το Λόγο του Θεού και σήμερα λοιπόν έτσι έχουμε κάνει, έχουμε σκοπό να διαβάσουμε από το κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, κάπα κεφάλαιο, από την αρχή, λέει ο Λόγος του Θεού. «Κι ότε πλησίασαν εις Ιεροσόλυμα και ήλθον εις Βηθφαγή προς το όρος των Ελαιών, τότε ο Ιησούς απέστειλε δύο μαθητάς λέγον προς αυτούς, «Υπάγεται εις την κόμη την απέναντι ημών και ευθύς θέλετε ευρύ όνων δεδεμένη και πολλάριο μεταυτής, λύσατε και φέρετε έμι. Και αν τι σας είπε τι θέλετε υπή, τι θέλετε υπή ότι ο Κύριος έχει χρίαν αυτόν και ευθύς θέλει αποστείλει αυτά. Τούτο δε όλο έγινε δια να πληρωθεί το ρηθέν δια του προφήτου λέγοντος, είπατε προς την θυγατέρα Σιών, ιδού ο βασιλεύς σου έρχεται προσέ, πραείς και καθήμενος επί όνου και πόλου Ιού υποζυγίου. Πορευθέντες δε οι μαθητές και ποιήσατες καθώς προσέταξε αυτούς ο Ιησούς, έφερον την όνο και το πολάριο και έβαλαν επάνω αυτών τα ημάτια αυτών και επεκάθισαν αυτών επάνω αυτών. Ο δε περισσότερος όχλος έστρωσαν τα ημάτια εαυτών εις την οδό. Άλλοι δε έκοπταν κλάδους από το δέντρο και έστρωναν εις την οδό. Οι δύο όχλοι προπορευόμενοι και ακολουθούντος έκραζαν λέγοντες «Ως ανά τον Υιό Δαβίδ, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ως ανά εν της υψίστης». Και ότε εισήλθε εις Ιεροσόλυμα, εσείς τη πάσα η πόλης, λέγουσα «Τις είναι ούτος». Οι δύο όχλοι έλεγον «Ούτος είναι ο Ιησούς, ο προφήτης, ο από Ναζαρέ της Γαλιλαίας, ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου». Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, βλέπουμε το γεγονός της εισόδου του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού μέσα στα Ιεροσόλυμα. Ένα γεγονός το οποίο ήταν προφητευμένο, όπως και τα κύρια σημεία της ζωής του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού είναι προφητευμένα μέσα στον αψευδή Λόγο του Θεού, φανερώνοντας ότι το σχέδιο για τη σωτηρία των ανθρώπων ήταν προσδιορισμένο να γίνει, και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας, ο οποίος εκτέλεσε εν τέλει όλο το σχέδιο του Θεού Πατέρα. Γι' αυτό και όταν θα βρεθεί πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά, θα πει «Ας γίνει το θέλημά σου Κύριε, Πατέρα, όχι όπως εγώ θέλω, αλλά όπως εσύ θέλεις, το σον θέλημα ας γίνει». Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και πόσο μεγάλη σημασία έχει και εμείς αγαπητοί μας φίλοι και φίλες να μπορέσουμε να ξεστομίσουμε μέσα από μια καρδιά ειλικρινή και ευθεία αυτό το οποίο ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, όχι όπως εγώ Πατέρα, αλλά όπως εσύ θέλεις. Και είναι βέβαιο ότι ο Άγιος Θεός έχει αγαθή βουλή για όλους μας. Και εμείς έχουμε σκέψεις και εμείς έχουμε έτσι στόχους και εμείς έχουμε βάλει μπροστά μας και περπατάμε σε κάποιες διαδρομές. Όμως αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, το αγαθό, το ευάρεστο και το τέλειο για μας το έχει σχεδιάσει ο Άγιος Θεός.
Έτσι λοιπόν μπορούμε εμείς να πούμε σήμερα, όχι Κύριε όπως θέλουμε εμείς, αλλά όπως η δική σου βουλή βουλεύεται για μας. Και θα μου πει τώρα κάποιος, και πώς εγώ θα ξέρω ποια είναι η βουλή την οποία βουλεύεται ο Θεός για μένα. Σε αυτό εδώ το σημείο λοιπόν για άλλη μια φορά πρέπει να επαναλάβουμε και να σας πούμε ότι ο Θεός μιλάει. Μιλάει ο Θεός. Ο Θεός θέλει να κατευθύνει τον άνθρωπο. Θέλει να του φανερώσει την οδό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μιλάει με το λόγο του. Ο άνθρωπος που θα πιάσει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού στο λόγο, στα χέρια του. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Θα πάρει κατεύθυνση. Θα πάρει οδηγία. Ο ίδιος ο Κύριος είπε ότι εγώ είμαι η οδός. Και πώς θα σε βρούμε, Κύριε, εσένα, ναι. Μέσα στο λόγο μου. Και πώς, Κύριε, εμείς θα μπορέσουμε να ακούσουμε τι θέλεις από μας. Θα σκύψεις πάνω στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Όλα είναι γραμμένα εδώ. Ό,τι είναι ισόφελος της ψυχής μας είναι γραμμένα στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Ο διάβολος έρχεται να δυσφημίσει το Ευαγγέλιο. Έρχεται να το κρύψει το Ευαγγέλιο. Αντίθετα από το Πνεύμα του Θεού που θέλει τον άνθρωπο να τον διδάξει μέσα το Ευαγγέλιο του Χριστού. Να του αποκαλύψει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Να του το συστήσει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Για να μπορεί ο άνθρωπος να ορθοποδήσει και να περπατήσει πάνω στην αγαθή οδό. Την οποία ο Θεός θα του δείχνει. Θα μου πεις, είναι η ίδια. Όχι, δεν είναι η ίδια. Θα διαφέρει. Αλλά ο στόχος, αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, θα είναι ο ίδιος. Η οδός του καθένα ανθρώπου προς τον Κύριο είναι διαφορετική, γιατί είμαστε άνθρωποι με άλλη ιδιοσυγκρασία, με άλλους χαρακτήρες. Αλλιώς με δουλεύει εμένα το Πνεύμα του Θεού και ο Λόγος του Θεού όταν το διαβάζω. Γιατί έχω άλλα ελαττώματα, άλλα προτερήματα, άλλα έχεις εσύ. Όμως εν τέλει αυτό το οποίο θέλει να μορφώσει μέσα μας ο αψευδής λόγος είναι αυτός, ο χαρακτήρας δηλαδή του Ιησού Χριστού. Άφησε το Λόγο του Θεού να έρθει και να σου μορφώσει το χαρακτήρα του Χριστού μέσα σου. Άσε το Λόγο του Θεού, πιάσε το Λόγο του Θεού στα χέρια σου και πες εγώ, Κύριε, θέλω να μοιάσω με αυτό το πρόσωπο. Ο Απόστολος Παύλος έχει πιάσει το νόημα, αν μου επιτρέπετε να πω, και λέει «Μιμητέ μου γίνεστε, καθώς και εγώ του Χριστού». Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γίνουμε μιμητές του Αποστόλου Παύλου, γιατί όχι, όλοι οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού αφήσανε παραδείγματα σε εμάς. Και εδώ να πούμε βεβαίως ότι όλους τους Αγίους τους τιμάμε. Θέλουμε να μοιάσουμε σε αυτούς. Οι γυναίκες μας θέλουμε να μοιάσουν στις Άγιες γυναίκες που ο Λόγος του Θεού σκιαγραφίζει και συστήνει μέσα στο Λόγο Του. Τιμάμε τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι μαρτύρησαν οι πιο πολλοί από αυτούς για το Άγιο όνομα του Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ξέρουμε όμως και είμαστε βεβαιωμένοι, γιατί ο Λόγος του Θεού μας το βεβαιώνει αυτό, ότι ο Μεσίτης μεταξύ ανθρώπου και Θεού, μεταξύ ουρανού και γης, είναι ένας. Ένας είναι ο Μεσίτης. Εις Μεσίτης πάντων. Αυτός είναι ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός. Τους Αγίους τους αγαπάμε, τους τιμάμε, ιχνηλατούμε πραγματικά το περπάτημά τους και το βάδισμά τους μέσα στο Λόγο του Θεού, πώς σταθήκανε, πώς ενεργήσανε σε δεδομένες καταστάσεις και γεγονότα. Θέλουμε να τους μοιάσουμε. Αγωνιζόμαστε να πάρουμε από τα στοιχεία αυτά, τα αγαθά τα οποία συστήνει ο Λόγος του Θεού, αλλά μέχρι εκεί. Γιατί ξέρουμε ότι αυτοί ήταν άνθρωποι οι οποίοι αγίασαν. Ενώ ο Ιησούς Χριστός ήταν ο Θεός, ο οποίος ενανθρωπίστηκε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτή είναι μέγα διαφορά. Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός ήταν αυτός ο οποίος εν μορφή Θεού υπάρχον, δεν ενόμιζε αρπαγή το να είναι ίσως με τον Θεό, αλλά ήρθε και έλαβε δούλου μορφή. Και ήρθε κατά το σχήμα ως άνθρωπος, λέει ο Λόγος του Θεού. Και δεν ήταν μόνο αυτό. Ήρθε και μαρτύρησε με ένα θάνατο μαρτυρικό. Όχι γιατί αυτός ήταν άδικος, όχι γιατί αυτός ήταν αμαρτωλός, αλλά για να σηκώσει τις δικές μας αμαρτίες και να γίνει ηλασμός υπέρ των αμαρτιών ημών, για να έχουμε εμείς τώρα, εγώ και εσύ, το δικαίωμα αυτό
να πηγαίνουμε στον Πατέρα Θεό, δια Ιησού Χριστού, εν πνεύματι Αγίου και να λέμε Πατέρα ήμαρτον ενώπιόν σου. Δεν είμαι άξιος να ονομάζομαι πλέον Υιό σου. Κάνε με ως ένα των μισθωτών σου. Και πριν τελειώσει ο άνθρωπος αυτή την έκφραση, η οποία βγαίνει από μια καρδιά ευθεία και ειλικρινή μπροστά στον Άγιο Θεό, τότε ο Πατέρας Θεός θα του φανερωθεί όπως φανερώθηκε σε αυτό τον άσωτο Υιό, το λεγόμενο, ο οποίος επέστρεψε στην οικία του πατέρα του, καθώς ο πατέρας του τον περίμενε, τον ήθελε, τον καρτερούσε και προσέμενε την ημέρα της επιστροφής του και της μετάνοιάς του, όχι για να τον τιμωρήσει, όχι για να του επιδείξει ένα πρόσωπο σκληρό, ένα πρόσωπο το οποίο θα τον απομάκρυνε για άλλη μια φορά από την παρουσία του πατέρα, αλλά ένα πρόσωπο αγάπης, ελέους, συγχωρητικότητας, που είναι το Άγιο πρόσωπο και θέλημα του Θεού για τον άνθρωπο. Αυτή είναι λοιπόν η αλήθεια. Και καμία άλλη. Ο Θεός σε αγαπάει. Ο Θεός με αγαπάει. Ο Θεός έστειλε τον Υιόν αυτού τον μονογενή για να μην απολεστεί. Πας όποιος πιστεύει σε Αυτόν. Τι να πιστέψουμε? Στη σταυρική θυσία. Στη μαρτυρική θυσία του Γολγοθά. Στην αποπληρωμή των αμαρτιών ημών όλων των αιώνων και όλων των εποχών, αγαπητοί μας φίλοι και φίλες. Αυτή είναι η αλήθεια. Και ο άνθρωπος μένει στο σκοτάδι, γιατί ο Ιησούς Χριστός δεν ήρθε να κρίνει τον άνθρωπο, αλλά ήρθε να τον ελευθερώσει, ήρθε να του δείξει την οδό, την αλήθεια, τη ζωή. Αλλά οι άνθρωποι, λέει, αγάπησαν μάλλον το σκότος παρά το φως. Και τα ίδια αυτών αμαρτήματα είναι τα οποία κρίνουν τον άνθρωπο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε να ελευθερώσει. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε να θεραπεύσει. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε να γνωριστεί σε σένα και σε μένα, ναι, ως Θεός Άγιος, θαυμαστός, καθώς είναι, και να σου δείξει την αγαθή οδό, την οποία θέλει να περπατήσεις για να φτάσεις Αυτόν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και να περάσεις από το καθηκόνα στο καθομοίωση του Θεού. Γιατί αυτό είναι το σχέδιο του Κυρίου μας για όλους τους ανθρώπους. Γιατί τόσο πολύ να αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έστειλε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, για να μην απολεστεί. Δεν θέλει ο Θεός να πας στην απώλεια. Δεν είναι ετοιμασμένη η απώλεια για τον πλάσμα και το δημιούργημα του Θεού που είναι ο άνθρωπος. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Η απώλεια και η κόλαση είναι φτιαγμένη για το σατανά, για το διάβολο και για τα δαιμόνια αυτού. Σήμερα αν επικαλεστείς το όνομα του Χριστού, σήμερα αν μετανοήσεις για ό,τι έχεις σφάλει στη ζωή σου, για ό,τι έχεις πράξει και δεν ήταν αυτό το οποίο ήταν θέλημα του Θεού, σήμερα άμα δεχτείς να ταπεινωθείς ενώπιον του Άγιου Θεού, σήμερα ο Θεός, σήμερα ο Ιησούς Χριστός θα σε ελευθερώσει και θα σε καταστήσει έναν μαθητή του, ευχαριστούμε τον Κύριο. Έναν μαθητή του σαν αυτούς τους μαθητές, οι οποίοι έχουν περπατήσει μαζί του, έχουν δει τα θαυμάσια του, μπορεί να μην έχουν ολοκληρωμένα μέσα στη σκέψη τους το ότι μέλη γενέστε, να μην έχουν συλλάβει το μεγαλείο της Βασιλείας των Ουρανών, έτσι όπως πράγματι θα πρέπει να το συλλάβουν, αλλά περπατάνε και ανεβαίνουν αυτή την κλίμακα της πίστεως, της εμπιστοσύνης, της προόδου, της πνευματικής, για να μπορούν και αυτοί να γνωρίσουν αυτό το υπερθαύμαστο σχέδιο το οποίο ο Θεός έχει για τον άνθρωπο. Και ανεβαίνουν επίπεδα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και δημιουργούνται καταστάσεις στη ζωή τους. Αυτοί που περπατάνε μαζί με τον Κύριο δημιουργούνται καταστάσεις μαζί τους. Γιατί? Για να μαθητεύσουνε. Περνάνε δηλαδή τα στάδια αυτά τα οποία επιτρέπει ο Θεός μέσα στη ζωή τους για να μάθουνε. Είναι εκεί όταν γίνεται τρικυμία και αυτοί είναι μέσα στο πλοιάριο, γιατί τους έχει αναγκάσει ο Κύριος να περάσουνε. Γιατί αν δεν το περάσεις κι αυτό δεν θα μάθεις. Γιατί αν δεν πραγματικά μαθητεύσεις και περάσεις με καλό βαθμό, θα είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος πάντα θα έχεις χρεια και ανάγκη συνεχόμενης μαθητείας και εκπαίδευσης.
Αλλά όταν ο άνθρωπος περνάει αυτά τα μαθήματα τα οποία ο Θεός σου φέρνει μπροστά του, είναι ένας άνθρωπος δόκιμος. Δόκιμος στο θέλημα του Θεού. Ένας άνθρωπος ο οποίος παραμένει και εκπαιδεύεται τελειοποιώντας τον εσωτερικό του άνθρωπο. Ανανεώνοντας τη δύναμή του. Μένοντας στο θέλημα του Θεού. Το αγαθό, το ευάρεστο και το τέλειο. Μαχόμενος όμως τις καλές μάχες τις οποίες ο Θεός επιτρέπει μπροστά του. Αυτοί είναι οι μαθητές. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν κάλεσε ο Κύριος να περπατήσουμε μια οδό η οποία θα είναι στρωμένη με ροδοπέταλα. Δεν σου υπόσχεται κανένας ότι όταν θα επικαλεστείς το όνομα του Χριστού, ότι όταν θα γίνεις παιδί του Θεού, όλα θα είναι στρωμένα για σένα για να περάσεις σε ένα φαρδί δρόμο ευλογιών και αγαθών. Όχι. Διότι είναι στενή οδός, τεθλιμένη. Υφέρουσα όμως στην αιώνια ζωή και αυτό πρέπει να προσέξεις σήμερα. Πού πάει η οδός την οποία έχεις αναλάμβει και προχωράει και προχωράς. Πού πάει αυτή η οδός την οποία έχεις επιλέξει. Θα σε φέρει στην παρουσία του Θεού. Μαχόμενος και αγωνιζόμενος. Έχεις αναλάμβει τις δυνάμεις του Θεού, οι οποίες ο Θεός τις δίνει άπλετα στον άνθρωπο για να μπορέσει να νικήσει. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Οι μαθητές μένουν στην υπακοή, μένουν στην πίστη, στην εμπιστοσύνη στον Κύριό τους, στον Ιησού Χριστό. Έχουν περάσει από αυτή τη λίμνη, έχουν βγει νικητές. Έχουν σταθεί όταν ο Κύριός μας ευλογεί το σάρτους και τα ψάρια και τρώνε 5.000 άνθρωποι. Είναι εκεί όταν η κόρη του Ιάιρου ανασταίνεται ενώ όλοι τριγύρω έχουν μείνει πράγματι εκστατικοί διότι το κοράσιο να πέθανε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έχουν δει όλα αυτά τα θαυμαστά τα οποία ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός κάνει και μένουν εκεί. Και παραμένουν εκεί και αγαπάνε τη μαθητεία την οποία ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός επιτρέπει να γίνεται στη ζωή τους. Και τώρα τους λέει πηγαίνετε, πηγαίνετε να φέρετε στην απέναντι κόμη, να βρείτε όνο βεβαιμένη και πολλάριο επ' αυτής, λύσατε, φέρτε μου το εδώ. Και αν κάποιος σας πει για ποιον είναι, εσείς θα πείτε για τον Κύριο. Μαθαίνουνε στην υπακοή, στην υπηρεσία. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γίνονται μέτοχοι του σχεδίου του Θεού, καθώς με την υπακοή τους στο να φέρουν την όνο, εκπληρώνεται ο προφητικός λόγος. Τι ωραία πράγματα, τι θαυμαστά πράγματα. Θέλεις και εσύ να είσαι ένας από αυτούς τους ανθρώπους που με την υπακοή σου θα εκπληρώνεται ο λόγος του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Θέλεις να είσαι και εσύ ένας δούλος του Θεού, ένα εύχριστο εργαλείο στα χέρια του Θεού για να μπορεί μέσα από σένα ο Άγιος Θεός να δοξάζεται. Μείνε στην υπακοή, μείνε στην ταπείνωση, ευχαριστούμε τον Κύριο. Μείνε εκεί που ο Θεός θέλει να μείνεις. Και μην κοιτάζεις δεξιά ή αριστερά. Και μην προσμένεις από αλλού τη βοήθειά σου. Η βοήθειά σου θα έρθει μόνο από του Κυρίου, του ποιήσαντος τον ουρανό και τη γη, ευχαριστούμε τον Θεό. Και οι μαθητές θα υπακούσουν και θα πάνε. Θα φέρουν το πολλάριο, θα γίνει ακριβώς έτσι όπως ο Ιησούς Χριστός τους είπε. Και θα γίνουν μέτοχοι των ευλογιών του Θεού. Καθώς θα βγάλουν τα πανωφόρια τους και θα στρώσουν για να κάτσει ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός. Και από την άλλη μεριά οι όχλοι. Οι άνθρωποι οι οποίοι ακολουθούν τον Κύριο αλλά δεν έχουν πάρει τις μαθητείες. Δεν έχουν πάρει τις διδασκαλίες. Τον ακολουθούν γιατί στο πρόσωπό του βλέπουν έναν προφήτη της Ναζαρέτ. Τον ακολουθούν γιατί φάγανε από αυτά τους σάρτους και τα ψάρια. Τον ακολουθούν γιατί ίσως κάποιος από τους συγγενείς τους, καθώς περπάταγε ο Κύριος ανάμεσα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν ανάγκη από θεραπεία, τους αρρώστους, θεραπεύτηκε. Ίσως ήτανε και αυτοί οι ίδιοι, γιατί πολλοί θεραπευτήκανε τα βιβλία, λέει ο Λόγος του Θεού, τα οποία θα έπρεπε να είναι γραμμένα για όλα αυτά που έκανε ο Κύριος. Δεν τα χωράει ο κόσμος. Γιατί ήρθε ευεργετών για να ευεργετήσει. Θεραπεύων για να θεραπεύσει. Και πόσες μαρτυρίες ανθρώπων, οι οποίοι
γνωρίσανε τη δύναμη του Θεού, τη θεραπεία του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, τη σωτηρία αυτού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γιατί αυτό ήρθε να κάνει ο Κύριος. Να σώσει, να ελευθερώσει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλλά ο άνθρωπος δεν πρέπει να μείνει σε αυτό και μόνο. Σε αυτό δηλαδή το οποίο έλαβε. Ξέρεις τι έλαβα εγώ όταν επικαλέστηκα και θεραπεύτηκα. Και τώρα ζω και δεν έχω τίποτα. Μα δεν έχει σημασία αν εσύ πήρες τη θεραπεία σου. Σημασία έχει εάν μένεις υποτεταγμένος στο Λόγο του Θεού. Δεν είναι τι έχει κάνει ο Θεός για σένα, αγαπητέ μου φίλε. Γιατί ο Θεός είναι αγαθός και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Σημασία έχει σήμερα να καταλάβεις τι πρέπει να κάνεις εσύ για τον Χριστό. Τι πρέπει να δώσεις εσύ για τον Χριστό. Τι πρέπει να προσφέρεις εσύ για τον Χριστό. Αυτό είναι το μέτρο το πώς πρέπει να μετρήσεις για τη σχέση σου με τον Θεό, γιατί ο Θεός είναι αγαθός. Και σήμερα, άμα το ζητήσεις, θα λάβεις. Και σήμερα, να τον επικαλεστείς, θα ενεργήσει ο Κύριος. Όχι γιατί ταξίζεις και θα το πει αυτό στο λαό Ισραήλ. Θα τους το πει ξεκάθαρα ο Κύριος, ότι εγώ δεν ενεργώ γιατί είσαι δίκαιος. Δεν ενεργώ γιατί έχεις πράξει το θέλημά μου. Δεν ενεργώ γιατί βρίσκω σε σένα κάτι. Ενεργώ γιατί μέσα από σένα, ναι, θέλω να δοξαστώ. Εσύ είσαι λαός σκληροτράχυλος. Είσαι λαός σκληρός στην καρδία. Έτσι είναι, αγαπητοί μας φίλοι και φίλες. Έτσι, αυτή είναι η αλήθεια και έτσι πρέπει να αποδεχτούμε την αλήθεια. Δεν είναι λοιπόν τι έκανε ο Χριστός σε μένα, ναι, που μπορεί να έχει κάνει πολλά και εύχομαι να έχει κάνει πολλά. Σήμερα πρέπει να μετρήσεις ανάποδα. Πρέπει να δεις τι έχεις κάνει εσύ για τον Κύριο. Τι αφαίρεσες εσύ από τη ζωή σου που δεν άρεσε στον Κύριο. Τι ήταν αυτό το οποίο ο Θεός έβλεπε πάνω σου, εσύ το ήθελες, αλλά το καταδίκασες στο όνομα του Ιησού Χριστού, γιατί δεν το ήθελε ο Θεός. Τι άλλαξε από το χαρακτήρα σου. Πόσο ταπεινός έμεινες. Σε τι αύξηση είναι η πραότητά σου, η ειλικρίνειά σου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Η εμπιστοσύνη σου στον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Αυτό είναι το οποίο μετράει, αγαπητοί μας φίλοι και φίλες. Και τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο δεν μετράει. Εν τέλει, η πιστότητά μας, η αφιέρωσή μας, η μόρφωση του χαρακτήρα του Ιησού Χριστού μέσα μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γιατί οι όχλοι θα αρχίζουν να πανηγυρίζουνε, θα αρχίζουν να ανακράζουνε, θα αρχίζουν να φωνάζουνε. Αλλά είναι οι ίδιοι όχλοι που λίγο αργότερα, όταν ο Ιησούς Χριστός θα βρεθεί στην κρίση τους, αν μου επιτρέπετε αυτό, ποιον να αφήσω, τον Ιησού Χριστό, τον λεγόμενο βασιλέα του Ισραήλ ή τον Βαραβά. Τον Βαραβά φώναζε ο όχλος. Τον Βαραβά να αφήσεις. Και αυτόν τον Ιησού, τον Χριστό, τι να τον κάνω. Άρον, άρον, σταύρωσον αυτόν. Τα ίδια χείλη που κράζανε σε αυτό εδώ το σημείο και λέγανε ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ευχαριστούμε τον Κύριο, όσανά εν της υψίστης. Άρον, άρον, σταύρωσον αυτόν, λέγανε μετά από λίγη ώρα. Άρα λοιπόν σημασία δεν είναι να είμαστε επιπόλαια και επιφανειακά παρασυρώμενοι και δελεαζόμενοι από αυτά τα οποία ο κόσμος και οι άνθρωποι φρονούνε, αλλά είναι να πάρουμε σταθερή και αμετακίνητη απόφαση, αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, να μείνουμε πιστοί έως το τέλος. Να μείνουμε προσκεκολλημένοι στον Άγιο Λόγο του Θεού. Να μείνουμε πάντοτε ακολουθούμενοι τα Άγια Λόγια του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Και να φτάσουμε στο τέλος της πίστεώς μας
στη σωτηρία των ψυχών μας. Ήθε, αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, να ακούσουμε τα λόγια του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, να δεχτούμε το Λόγο του Θεού, να μείνουμε πάνω στα ιερά γράμματα. Η επιθυμία μας να είναι να μην ξεκλίνουμε δεξιά ή αριστερά. Η επιθυμία μας να είναι να εκτελούμε ακριβώς το θέλημα του Θεού, το αγαθό, το ευάρεστο και το τέλειο, τέλειον. Η επιθυμία μας να είναι να είμαστε πάνω στα γεγραμμένα, όταν το γράφει να το εκτελούμε, όταν δεν μπορούμε να αναγνωρίζουμε ενώπιον του Θεού την αδυναμία μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και αυτός ο οποίος μας εκάλεσε για να λυτρωθούμε και να δοξαστεί μέσα από μας, είναι πιστός, άγιος και δίκαιος, αγαπητοί μας φίλοι και φίλες. Δεν θα αδικήσει κανέναν, ναι, αλλά δίκαια, ευχαριστούμε τον Κύριο, θα αποδώσει εις έναν έκαστον εξ ημών, καθόν εμείς επράξαμε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ήθε λοιπόν να πάρουμε γενναίες και σταθερές αποφάσεις αυτόν τον τελευταίο καιρό, να μείνουμε προσκεκολλημένοι στο Λόγο του Θεού, όπως είπαμε, και να προσμένουμε και να σπέβδουμε για την ημέρα εκείνη που ο Κύριος μας θα μας καλέσει για να ζήσουμε αιώνια κοντά Του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο και για αυτή την ημέρα. Ήθε ο Θεός να σας ευλογήσει, να σας δώσει τα καλύτερα και τα συνεχόμενα με τη σωτηρία σας και να μας κρατήσει πιστούς μέχρι το τέλος. Αμήν.